Καλημέρα, Αντώνη. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα από την Κόρινθο. Αυτό που συμβαίνει με το παιδί είναι αυτό που περιγράψατε και πριν από λίγο. Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα στην, τουλάχιστον σε όλη την επικράτεια της χώρας με τις επιθέσεις σκύλων και την μη διαχείριση αυτού του προβλήματος από τους ίδιους τους Δήμους. Τώρα πώς έγινε αυτό? Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό, όλα ξεκίνησαν περίπου στις 7 η ώρα το απόγευμα χθες, όταν το συγκεκριμένο 8χρονο αγοράκι δέχτηκε την επίθεση από το αδέσποτο σκυλί, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές ακόμα ακριβώς συνθήκες που επικρατούσαν. Εκείνο που έχει σημασία να αναφέρω είναι ότι κάτοικος περιοχής διευκρίνησε ότι το συγκεκριμένο σκυλί είχε ξαναεπιτεθεί σε άνθρωπο πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, κάποιους μήνες. Το συγκεκριμένο παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου, στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, εμόφυρτο. Σημασία έχει να πούμε ότι είχε τις αισθήσεις του, απλά είχε δεχτεί επίθεση στο πρόσωπο, όπου υπάρχουν ευαίσθητα σημεία και είχε έχανε αρκετό αίμα, και από εκεί μεταφέρθηκε, κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παιδών στην Αθήνα. Άνθρωπος περαστικός μάλλον, ο οποίος είδε το παιδί στο σημείο της επίθεσης, είπε ότι αρχικά νόμιζε πως φορούσε μάσκα, προστατευτική μάσκα για τον ιό. Όμως αυτό το πέπλο ήταν το αίμα, και το λέω αυτό για να καταλάβετε το πόσο αίμα γι' αυτό, η κατάσταση. Μα γι' αυτό κρίθηκε απαραίτητη και η διακομιδή του στο Παιδών εδώ στην Αθήνα. Τα τραύματά του ήταν σοβαρά του παιδιού. Το μάζεψαν το σκυλί. Ήταν σοβαρά. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Ναι. Δεν έγινε δυνατό, δυστυχώς, τουλάχιστον προς το παρόν. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε όμως αυτό. Απλά να αναφέρω γιατί είναι σημαντικό ότι το παιδί έχει διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του. Δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Όμως ήταν σημαντικά τα τραύματα. Και θα του μείνει και βέβαια και πολύ μεγάλο σοκ. Καλημέρα, Τόνι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Να είσαι καλά.